Η καρδιά της Ευρώπης χτύπησε δυνατά στην πόλη της Καβάλα σε μια γιορτή για τη συμμετοχική δημοκρατία και την ενεργή πολιτιότητα. Το Γενικό Λύκειο Κρινίδων και το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρώπη μας, η ψήφος μας, Ευρωεκλογές 2024». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν ιδιαίτερα η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη και ο Ευρωβουλευτής Θοδωρής Αγοράκης. Παράλληλα, διαδικτυακά αναφέρθηκε και ο κύριος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Ευρωβουλευτής, αλλά και η διευθυντρία του ΓΕΛ Κρινίδων, Αρετή Κότση. Η Ευρώπη είναι το παρόν και είναι και το μέλλον. Και οι νέοι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα εδώ ήταν πραγματικά καθηλωτικοί όταν έβαλαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους με την Ευρώπη και όταν έδειξαν πόσα πολλά απαιτούν από εμάς που τους εκπροσωπούμε στην Ευρώπη. Δύο πράγματα θέλω να πω για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι έτοιμα να κατακτήσουν την Ευρώπη και τον κόσμο, παίρνοντας όλες τις ευκαιρίες που τους δίνει σήμερα η Ευρώπη, από το Erasmus μέχρι το Free Pass για να ταξιδέψουν, μέχρι τις ανταλλαγές, μέχρι τις υποδομές που εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά είναι έτοιμα να θίξουν όλα τα κακοσκήμενα, από ζητήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον και επιβαρύνουν τη ζωή τους, από ζητήματα κόστου ζωής, από ανισότητες που αφορούν την προσβασιμότητα, από τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών που πρέπει καθημερινά να τα προσέχουμε σαν κόριο οφθαλμό, ούτως ώστε να μην καταπατούν. Γι' αυτό θεωρώ πως, αν με επιτρέπετε, ήταν η πιο παραγωγική συνάντηση που είχα τον τελευταίο καιρό. Νέοι άνθρωποι με τόση ζωντάνια. Ναι, ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τα παιδιά και προσωπικά εγώ όταν ακούω για παιδιά ξέρετε ότι όχι μόνο με χαρά, θεωρώ και υποχρέωση ότι πρέπει να ενημερώνουμε και να δώσουμε τα παιδιά να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και να είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές ό,τι έχει να κάνει το μέλλον στην Ευρώπη. Οπότε σήμερα εδώ τι θα παρουσιάσετε σε λίγο, γιατί θα βρεθείτε και στο βήμα επάνω. Καταρχήν είμαι σε οικείο περιβάλλον, έτσι τα περισσότερα παιδιά είναι, είναι παιδιά φίλων μου που έχουμε μεγαλώσει μαζί από μικρά. Γεννηθήκαμε στη Λιδία, τα περισσότερα παιδιά είναι από εκεί. Θα κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα, δεν θα είναι ξύλινος ο λόγος, δεν θα είναι ερωτήσεις, απαντήσεις. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, μια εκδήλωση ιδιαίτερη σήμερα με τα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές, έτσι. Τα παιδιά πρωταγωνιστές σήμερα και μάλιστα σε ρόλο δημοσιογράφου, αλληλοπιδρώντας με τους ευρωβουλευτές μας και με τους παριστάμενους εδώ στην αίθουσα της Μεγάλης Λέσχης. Τι αναμένουμε από τα παιδιά και ποια μηνύματα θέλουμε να τους περάσουμε? Ενεργοί πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, οι μαθητές μας, είναι σαν να γίνεται μια καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συστρατευτεί ο νέος κόσμος και να προσέλθει στις ευρωεκλογές με την ψήφο του, να, σαν ενεργός Ευρωπαίος πολίτης, σύμφωνα με τις αξίες τις ευρωπαϊκές και τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Στο πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης η κυρία Μαρία Σπυράκη και στο δεύτερο φυσικά ο κύριος Ζαγοράκης, ο οποίος είναι και από την Λιδία. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο κύριος Κυμπουρόπουλος διαδικτυακά, η κυρία φυσικά Σπυράκη διαζώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ευρωβουλευτές μας. Και στο δεύτερο μέρος ο κύριος Ζαγοράκης που είναι από το χωριό της Λιδίας, το χωριό που έχει μεταστεγαστεί προσωρινά το σχολείο μας για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Σήμερα στη Μεγάλη Λέσχη μαζί με τα δύο σχολεία Πρέσβης, το Γενικό Λύκειο Κρινίδων και το Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης, γιορτάζουμε για τη δημοκρατία. Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει σήμερα στην Καβάλα. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και τη συμμετοχική δημοκρατία και την ενεργή πολιτιότητα με φόντο, τη μείωση της αποχής και τη συμμετοχή και των νέων αλλά γενικότερα των πολιτών στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Με τα σχολεία αυτά έχουμε δουλέψει τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι σχολεία Πρέσβης τα τελευταία τρία χρόνια και πραγματικά, σας το λέω από εντελώς ειλικρινά, αποτελούν πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μας και της εξωστρέφειας σε όλο τον κόσμο. Τους έχουμε δει και σε μικρότερες εκδηλώσεις και σε εμβληματικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή και αυτή η εκδήλωση είναι και το αποτέλεσμα των τριών χρόνων που είναι στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια τόσο πολύ ωραία εκδήλωση στο κέντρο της Καβάλας.